Σήμερα θέλω να ενημερώσω τους δημότες μας ότι ανεξαρτοποιούμε από Δημοτικό Σύμβουλος και από την παράταξή μου από τη Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων και δηλώνω ότι θα είμαι υποψήφιος με τη Συμμαχία Σεραίων και τον Δήμαρχο τον Αλέξανδρο τον Χρυσάφη. Είναι μια απόφαση που έχει πάρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από ό,τι φαίνεται η παράταξή μου δεν θα πάει στις επόμενες εκλογές. Οπότε ευθύνη και έχει ημερομηνία λήξης. Ήταν μια παράταξη μεγάλη. Θεωρώ ότι προσφέραμε μεγάλο έργο σε αυτή την παράταξη και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Έχω μεγάλη εμπειρία πάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω το χρόνο και τη διάθεση να προσφέρω και γι' αυτό τον λόγο συντάσσομαι με τη Συμμαχία Σεραίων που αν με εκλέξει ο σεραϊκός λαός θα είμαι στο πλευρό και στη διάθεση του Δημάρχου του Αλέξανδρου Χρυσάφη. Ποιοι ήταν οι λόγοι, κύριε Χράπο, που σας όθησαν σε αυτήν την απόφαση? Οι λόγοι που με όθησαν σε αυτήν την απόφαση είναι ότι γενικά στο πρόγραμμα και στο όραμα του Δημάρχου του Αλέξανδρου Χρυσάφη συντάσσομαι. Είναι μια συνέχεια στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Έχει κάνει φοβερή δουλειά στο Δήμο Σεραίων. Έχει εξασφαλίσει πληθώρα εκατομμυρίων για έργα μέσω προγράμματα τα περισσότερα. Πάνω σε αυτά που σας είπα, με λίγα λόγια βασικά, είναι ότι και εγώ σαν Παντελής Χράπας θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο αυτές οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμαρχός μας. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και μαζί, και εγώ μαζί του και αυτός μαζί μου στην επόμενη πενταετία. Μία από τις βασικές σας διαφωνίες ήταν για τον τρόπο διαγωνισμού των LED. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό? Κοιτάξτε, όταν είσαι σε μια παράταξη, ακολουθείς την άποψη της παράταξης. Κατά καιρούς έχω κάνει δηλώσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και είπα, αν ψάξετε τα αρχεία, θα τα βρείτε βέβαια, ότι ο τρόπος στην ουσία είναι ίδιος. Απλά αλλάζει ένα τυπικό κομμάτι. Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο Δήμαρχος μας, λέει ότι εγώ θέλω να αλλάξω όλο το φωτισμό, όλου του Δήμου, δεν θέλω να εξαιρέσω κανέναν, χωρίς δανεισμό. Και η δική μας παράταξη είχε πάρει μια απόφαση να δανειστεί γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια παρακάτι ευρώ για να αλλάξει ένα ποσοστό πάνω από το 50% των απτήρων. Ο τρόπος, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ισχυριζόταν ότι ήταν ο καλύτερος ο δικός της τρόπος, η νη Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται ότι ο δικός της τρόπος είναι πιο συμφέρον. Συντάσσομαι πλέον με αυτό, το θέμα το έχουμε εξαντλήσει, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Ο ειδικός σύμβουλος είναι ο ίδιος που είχαμε εμείς και που έχει η νη Δημοτική Αρχή. Είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει χωρίς εμπόδια για να προχωρήσει και να έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας. Ανεξαρτητοποιηθήκατε, ενημερώσατε τον επικεφαλής της παράταξής σας μέχρι και πριν από λίγες ώρες? Βεβαίως, έχω υποβάλει την ανεξαρτητοποίησή μου σήμερα το πρωί στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχω ενημερώσει τον αρχηγό της παράταξής μου, τον Ηλία τον Κότση, για τις προθέσεις μου. Ήταν ένας λόγος που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει αυτές οι δύο κινήσεις, γιατί δεν είναι και σωστό να μαθαίνουν τα νέα κάποιοι από τις τηλεοράσεις και μάλιστα όχι κάποιοι, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και όλες τις παρατάξεις και φυσικά ο αρχηγός της παράταξής μου που συμπλέψαμε και συμπορευτήκαμε πολλά χρόνια μαζί. Αγωνιστήκαμε και πράξαμε και έργο πολλά χρόνια μαζί. Και δεν έχω κανένα λόγο απολύτως να μην τον ενημερώσω. Φυσικά, ήταν υποχρέωσή μου να τον ενημερώσω. Ήταν πάνω σε ένα προαναγγελθές διαζύγιο αυτό με την Δημοτική Πρωτοβουλία. Δηλαδή, ήταν κάτι που ξέραμε ότι θα γίνει. Ο κύριος Γκότσης έλεγε: δεν θα του κάνω εύκολη τη ζωή να τον διαγράψω. Θα πρέπει να πάρει μόνος του την απόφαση και να πει ότι μεταπηδά στη συμμαχία. Ακριβώς. Εγώ εκμυστηρεύτηκα σε κάποια χρονική στιγμή τον αρχηγό της παράταξής μου, τον Λίο τον Κότση, ότι βρίσκομαι πολύ κοντά με την Συμμαχία Σεραίων και τον Αλέξανδρο Χρυσάφη, τον Δήμαρχο, και είχα υποχρέωση να το πω έτσι, προς Θεού. Από εκεί και μετά, αυτό δεν σήμαινε ότι εγώ είχα κλείσει συμφωνία με τον Δήμαρχο. Από εκεί και μετά, σίγουρα θα έπρεπε να παραιτηθώ από τα όργανα που συμμετέχω και όπως θα γίνει βεβαίως, γιατί δεν είναι σωστό, γιατί εκπροσωπώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές και στην ΚΕΔΙΣ εκπροσωπώ τη Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων. Από τη στιγμή που ανεξαρτοποιούμε πλέον δεν την εκπροσωπώ. Θα πρέπει να οριστούν άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε αυτές τις θέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως έγινε αυτό η ανεξαρτοποίησή μου σήμερα. Ενημερώθηκαν και η παράταξή μου και ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου όπως όφυλα και προχωράμε στην επόμενη χρονική στιγμή
προεκλογικά, να πείσουμε πλέον τους αιρέους δημότες για ποιο λόγο να μας ψηφίσουν, επειδή αξίζει αυτή η συμμαχία αιρέων να ξαναεκλεγεί στο Δήμο Αιρών. Είναι και ένας λόγος αυτό το ότι εκμυστηρευτήκατε πολύ νωρίς και ήταν γνωστό ότι πάτε στη συμμαχία. Το ότι κατηγορηθήκατε πως δεν κάνατε αντιπολίτευση και πως δεν συμπλέατε με την γραμμή της δημοτικής πρωτοβουλίας. Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση για να την ασκήσεις πρέπει να έχεις κάνει πρώτα συμπολίτευση. Δεν μπορεί όταν διοικείς τα ίδια θέματα να τα ψηφίζεις και να τα περνάς και μόλις αλλάζεις πλευρά να στυλώνεις και να λες όχι σε όλα. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση, αυτό είναι λαϊκισμός. Εμείς είχαμε μια υπεύθυνη στάση παράταξή μας. Στηρίξαμε τη Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων, με τη Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων τον Αλέξανδρο Χρυσάφη στην πληθώρα και στο σύνολο σχεδόν των αποφάσεων που έχουν έρθει στην Οικονομική Επιτροπή. Από εκεί και μετά, κάποια στιγμή, από τη στιγμή που η παράταξή μου δεν είχε σκοπό να κατέβει στις επόμενες εκλογές, και αυτό ξεκαθαρίστηκε το Σεπτέμβριο, όταν κάναμε ένα meeting μεταξύ των εκλεγμένων συμβούλων, και εκεί ξεκαθαρίστηκε ότι δεν θα συμμετέχουμε στις επόμενες εκλογές. Από εκεί και μετά, και εγώ άρχισα να ψηφίζω κάποια θέματα, ελάχιστα ήταν αυτά βέβαια, ένα ή δύο, αν θυμάμαι καλά, κατά συνείδηση. Τώρα, από εκεί και μετά, η Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων οφείλει να ορίσει αντικαταστάτες στα όργανα που υπηρετούσα και από εκεί και μετά θα δούμε και τι στάση θα κρατήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επειδή μιλήσατε για τον κύριο Κότση, με τους άλλους συναδέλφους, εδώ με τον κύριο Παπαβασιλείου, με τον κύριο Γαλάνη, με τον κύριο Δούκα, είσαστε μαζί 15 χρόνια, με αυτούς μιλήσατε καθόλου? Με τον κύριο Παπαβασιλείου δεν μίλησα, ούτε με τον κύριο Δούκα έχω μιλήσει. Έχω μιλήσει με τον Στέργιο τον Γαλάνη. Για ένα προσωπικό θέμα σήμερα θέλω να το συμβουλευτώ. Με τους άλλους συναδέλφους δεν έχω μιλήσει. Βεβαίως είμαστε 15 χρόνια μαζί. Πρώτα είμαστε φίλοι, συμπορευόμενοι 12-13 χρόνια μαζί. Φυσικά θα το μάθουν από τις τηλεοράσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να ενημερώσω τους πάντες και όλους τους υποψηφίους, τους συνυποψηφίους μας εκλεγμένους και εμείς σήμερα το πρωί. Επειδή αναφέρατε πολλές φορές ότι επειδή δεν θα κατέβει η Δημοτική Πρωτοβουλία στις επόμενες εκλογές, ήταν και αυτός ένας λόγος για τη σημερινή σας απόφαση που ανακοινώνεται. Αν λοιπόν η Πρωτοβουλία κατέβαινε στις εκλογές, δεν θα οδηγούσασταν σε αυτή την απόφαση? Κοιτάξτε, είναι μια υποθετική ερώτηση, αλλά πρέπει να ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν και να δούμε τη στάση που κράτησε ο Παντελής ο Χράπας στις προηγούμενες εκλογές. Εγώ έμεινα στην παράταξη, σεβόμενος τη διαδικασία, την εκλογική, την εσωπαραταξιακή που αναδείξαμε τον Αραμπαζή τον Θόδωρο υποψήφιο δήμαρχο, έμεινα στην παράταξη, αγωνίστηκα στην παράταξη, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών, όχι ακριβώς, αλλά στο περίπου, με λίγα λόγια θα είμαστε τρίτοι, έμεινα εκεί, άραγε είμαι ένας παραταξιακός δημοτικός σύμβουλος. Δεν είμαι από αυτούς που φεύγουν όταν το καράβι βουλιάζει. Εγώ μένω. Τώρα, η υποθετική ερώτηση δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα, γιατί θα είναι μια υποθετική απάντηση και ίσως να παραπλανήσουμε κόσμο. Οπότε καλύτερα να μην απαντήσω σε αυτό το κομμάτι που με ρωτάτε. Ευχαριστώ πολύ. Τον πρώην δήμαρχο, τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Αγγελίδη, τον ενημερώσατε? Το λέω αυτό μόνο και μόνο επειδή ήσασταν μαζί 10 χρόνια. Κοιτάξτε, ήμασταν μαζί 9 χρόνια με τον Πέτρο τον Αγγελίδη. Εγώ πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω για τις θέσεις που με έχει ορίσει σαν αντιδήμαρχο. Μαζί του αναδείχτηκα, όπως και εγώ ανέδειξα την πρωτοβουλία με τις πράξεις μου και την εμπειρία μου, αλλά αυτό έληξε το 2019 με τις προηγούμενες εκλογές. Από τη στιγμή που ο Πέτρος Αγγελίδης αποφάσισε να μην ξανασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω δεν είχα κάποια υποχρέωση να τον ενημερώσω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αν και δεν είχα πρόβλημα να τον πάρω τηλέφωνο για να το πω, απλά δεν το σκέφτηκα κιόλας και δεν υπάρχει και λόγος να τον ενημερώσω βασικά. Αυτή που δεν ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί τώρα, κύριε Χράπα, και όχι λίγους μήνες πριν που συζητιόταν πιο έντονα, που λέγανε ότι θα πάρετε και μια αντιδημαρχία, όπως έγινε με τον κύριο Χρυσανθίου? Κοιτάξτε, αντιδημαρχία πρώτα απ' όλα δεν ήθελα να πάρω. Να το συζητάνε αυτό. Η παράταξή μας συγκροτήθηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 19 και πήραμε μια απόφαση. Πριν να αλλάξει ο νόμος με την Οικονομική Επιτροπή, όπου πήγαν όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, πήρα μια απόφαση να στηρίξουμε τη Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη, χωρίς να συμμετέχουμε όμως στη διοίκηση. Και αυτό σας το λέω γιατί 9 χρόνια είναι πολλά να διοικείς το Δήμο Σερών. 9 χρόνια είναι πάρα πολλά. Θυμάμαι, άφησα το γιο μου 11 χρονών και όταν γύρισα σπίτι, τον βρήκα 20. Ήταν πολλά χρόνια δηλαδή διοικούσαμε το Δήμο και με τα λάθη μας, με τα σωστά που κάναμε και με τις πράξεις μας.
θεωρούσαμε ότι έπρεπε να μείνουμε λίγο καιρό απ' έξω από τη διοίκηση για να αφήσουμε την Συμμαχία Σεραίων να βρει τον δρόμο της και να πάει μπροστά. Δεν θέλαμε τίποτα ούτε να τους καπελώσουμε ούτε να τους υποδείξουμε πράγματα. Αν ζητιόταν η βοήθειά μας, φυσικά θα τη δίναμε, όπως εγώ την έδωσα, ας πούμε, στον καινούριο αντιδήμαρχο το 2019 που ανέλαβε τον κύριο Καραγουλίδη Παναγιώτη. Τον έχω ενημερώσει 4-5 φορές για τα θέματα της καθαριότητας, για να είμαι ο άνθρωπος για να γνωρίζει 5 πράγματα, πάντα καλοπροαίρετα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, εγώ προσωπικά και η παράταξή μου, θέλαμε να αναλάβουμε κάποιες θέσεις στη διοίκηση του Δήμου Σεραίων. Δεν μιλάω για τότε, μιλάω για τώρα, για λίγους μήνες πριν. Όταν έγινε, ανεξαρτητοποιήθηκε ο κύριος Χρυσανθίδης και είπε ότι θα πάω με την Συμμαχία και πήρε και αντιδημαρχία. Τότε ακουγόταν και το δικό σας όνομα πάρα πολύ έντονα. Γιατί δεν επιλέξατε να το κάνετε τότε και το κάνετε τώρα, 3-4. Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι δεν ήθελα να αναλάβω μια θέση διοικητική στο Δήμο Σεραίων στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα ήθελα να εκλεγώ πρώτα με την παράταξη και αφού εκλεγώ να είμαι στη διάθεση του Δημάρχου, του Αλέξανδρου Χρυσάφη, αν νομίζει ότι μπορώ να προσφέρω πράγματα στο Δήμο, να με ορίσει σε κάποιο τομέα. Αν νομίζει ότι δεν μπορώ, δεν με ορίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς να είμαι εκλεγμένος με τη συγκεκριμένη παράταξη, εγώ προσωπικά δεν το ήθελα να αναλάβω μια θέση ηγετική. Αλλά εκτός από αυτό, ήμουνα και 9 χρόνια αντιδήμαρχος. Έπρεπε να καθίσω κι εγώ λίγο έξω. Να μείνω λίγο εκτός. Δεν θέλω να πω για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Γιατί 9 χρόνια είναι πολλά να διοικήσει ένα κομμάτι του Δήμου. Και εμείς χρειαζόμαστε το χρόνο μας λίγο να κάτσουμε λίγο να αδειάσουμε το μυαλό μας. Δηλαδή, ήταν φοβερή η πίεση που δεχόμασταν όλα αυτά τα 9 χρόνια. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Σας είπα και πριν, δεν ήθελα με τίποτα να αναλάβω μια θέση που ενδεχομένως να μου την πρότεινε, που δεν το έχω συζητήσει ποτέ με τον Δήμαρχο, με τον Αλέξανδρο Χρυσάφη, αυτό το πράγμα, έτσι, ποτέ δεν έχει συζητηθεί. Αλλά να σας πω την αλήθεια, και ένας λόγος που δεν ήθελα παλιότερα να γίνει αυτό, γιατί ενδεχομένως να μου κάνει κάποιος την πρόταση και εγώ να έλεγα όχι και μετά να περνούσε στον κόσμο κάτι διαφορετικό. Γιατί το Χρυσανθίδη και όχι εσένα, και άντε μετά να πείσω και να πω τι ακριβώς συμβαίνει. Πραγματικά ήταν προσωπική μου απόφαση να μην δεχτώ καμία θέση σε αυτήν την θητεία. Η ψήφος σας στα όργανα τα οποία συμμετείχατε μέχρι χθες ήταν ψήφος της παράταξης στην οποία ήσασταν πριν ή δική σας προσωπική? Κοιτάξτε. Αυτό αρμόδιος ήταν να απαντήσει και ο κύριος Κότσης. Κοιτάξτε, η παράταξη τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχει συγκροτηθεί. Τον τελευταίο χρόνο, με συγχωρείτε για να μην είμαι. Τον τελευταίο χρόνο η παράταξή μου δεν έχει συγκροτηθεί για να συζητήσει θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής. Ενδεχομένως σε κάποια θέματα με ένα τηλέφωνο να μου λέγανε αυτό δεν θα το ψηφίσουμε, όπως λέγανε και τους υπόλοιπους. Και δεν το ψηφίζαμε. Ήταν πολλά θέματα που δεν τα ψηφίσαμε. Ακολούθησα την παράταξη. Τώρα, το αν ψηφίσαμε τις απευθείας αναθέσεις, τις ελάχιστες αυτές που πρέπει να ψηφίσουμε για να προχωρήσουν πράγματα στο Δήμο, και εμείς τα ψηφίζαμε. Όχι, ενώ αν ήταν. Και η δικιά μας Δημοτική Αρχή τα ψήφιζε. Ήταν η απόφαση της παράταξης ή ήταν προσωπική σας πολιτική, να το πω έτσι? Πρώτα. Μου λέτε ότι δεν το συζητήσατε, εντάξει. Δεν συζητήθηκαν τα θέματα αυτά. Της Οικονομικής Επιτροπής δεν συζητήθηκαν. Τώρα, σε κάποια θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, όντως ο Ηλίας Ογκώτης, ο αρχηγός της παράταξής μου, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε σε αυτό το θέμα έχουμε κόκκινη γραμμή, δεν το ψηφίζουμε. Δεν το ψηφίζαμε. Αλλά σε πάρα πολλά δεν είχα καμιά όχληση. Πού θα κατέβετε, εδώ στις Σέρες, στο χωριό σας, στον Προβατά? Αυτό θα συζητηθεί πρώτα με τον Δήμαρχο που θα είναι και υποψήφιος Δήμαρχος εκ νέου. Θα δει τα πλάνα του και όπου υπάρχουν ανάγκες, εκεί θα είμαι υποψήφιος.